Σε αυξημένη ετοιμότητα για το ενεργειακό παραμένει η χώρα μας, με την Ευρώπη να βρίσκεται πιο κοντά στην πλήρη διακοπή της παροχής του ρωσικού φυσικού αερίου. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η προγραμματική σκότηση σε δημόσιους χώρους. Τα πρώτα φώτα που θα σβήσουν θα είναι των μνημείων. Ο διακόπτης θα πέφτει στις 3 τα ξημερώματα. Θα ακολουθήσει και η μείωση του δημόσιου φωτισμού, με τους Δήμους να σβήνουν την παροχή σε 1 στις 10 λάμπες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, ίστατο μέτρο θα είναι οι κυλιόμενες διακοπές ρεύματος στα νοικοκυριά. Βεβαίως, το ίστατο μέτρο αντιμετώπισης κρίσης είναι τα διακοπτόμενα φορτία σε οικιακούς καταναλωτές και άρα σε προστατευόμενους καταναλωτές. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς όταν μένεται ένας πόλεμος δίπλα μας, τονίζει την καθημερινή της Κυριακής ο Κώστας Κρέκας, εξηγώντας ότι με τη στενότητα ενέργειας που υπάρχει στη διεθνή αγορά, ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή και στον εφοδιασμό και τις τιμές. Είμαστε πιο κοντά στο χειρότερο σενάριο, δηλαδή τη διακοπή της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, εκτίμησε στον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θέοδωρος Κυλακάκης. Είμαστε πολύ κοντά στο χειρότερο σενάριο. Η Ελλάδα από πλευράς διαθεσιμότητας ενεργειακών πηγών, επειδή είχε πάντα διαφοροποίηση στο LNG, η οποία τώρα με το καινούριο πλοίο βελτιώνεται κατά τη. Με την Αλεξανδρούπολη θα έχουμε τεράστια αλλαγή. Σύμφωνα με την ανάλυση ρίσκου της Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατρέχουν το μικρότερο κίνδυνο, ενώ το επόμενο διάστημα για να περιοριστούν οι όποιες συνέπειες αναμένεται αύξηση της ελληνικής παραγωγής. Για παράδειγμα, η Γερμανία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού 2, ενώ η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει κάποιο σχετικό πρόβλημα